καλησπέρα βασικά. Βρε εσύ, δεν σου είπα να μην ανέβεις. Είπαμε, έχω διαφορετικό θέμα, αλλά όχι και έτσι. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα, λοιπόν, οι πηξίδες πλεύσης. Αφού είναι πολλές οι πηξίδες, άρα θα είναι και διαφορετικές. Οι δικές μου, λοιπόν, πλεύσεις αντιδρούν στις πηξίδες ρατσισμός, ομοφοβία, εξανοφοβία. Και το ταξίδι μου θα ξεκινήσει από το ρατσισμό. Ρατσισμός είναι η αδυναμία του ανθρώπου να δεχθεί το διαφορετικό και το ξένο σε ένα σύνολο φυλετικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών. Όλοι είμαστε ρατσιστές μέσα μας. Έχω υπάρξει ρατσίστρια, έχεις υπάρξει και εσύ εκεί πίσω που δεν σε βλέπω γιατί είναι το φως, ήσουνα κάποτε. Και μπορεί ακόμα να είσαι. Ενστικτώδης, καθημερινός, άσπονδος, φίλος της λογικής. Καθημερινές εκφάνσεις μας το αποδεικνύουν. Ένα περίεργο βλέμμα, μια αρνητική σκέψη στην απλή θέα του διαφορετικού μας αποδεικνύει ότι ο ρατσισμός κυλάει στο αίμα μας και πως πρέπει να τον πολεμάμε διαρκώς. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω αυτό που μόλις προείπα. Ο ρατσισμός κυλάει στο αίμα μας και γι' αυτό πρέπει να τον πολεμάμε διαρκώς. Και μην ξεχνάμε κιόλας, ή βασικά στην τελική, τι μας βοηθάει ο ρατσισμός, τι μας προσφέρει. Και αφού το καράβι μου έφυγε από το ρατσισμό, ήρθε η ώρα να φτάσει στην ομοφοβία. Και εδώ θα σας διηγηθώ τη δική μου μικρή πηξίδα πλεύσης. Όλα ξεκίνησαν μία καθημερινή ημέρα, μήνα Ιουλίου, στο σπίτι μου. Αφού το προηγούμενο βράδυ είχε προηγηθεί σλιποβεράκι, όπως λέμε εμείς οι έφηβοι τώρα. Στο σλιποβεράκι, λοιπόν, έτυχε να έρθει μία φίλη μου λίγο διαφορετική ως προς την σεξουαλικότητά της. Εκεί πέρα, λοιπόν, ένα από τα πιο κοντρά μου πρόσωπα άρχισε να κρίνει και να με αποτρέπει στο να κάνω παρέα μαζί της. Χαρακτηριστικές εκφράσεις. Είναι κακή επιρροή, δεν μου αρέσει, θέλω να σταματήσεις να την βλέπεις. Ομοφοβία, λοιπόν, είναι η φοβία έως παθολογικής φοβίας, οι αποστροφές και οι διακρίσεις κατά των ομοφιλόφιλων. Συνήθως εκδηλώνεται μέσω λεκτικής βίας ή εγκλήματα μίσους, ακόμα και φόνους. Παραδόξως, ήταν η ομοφιλοφιλία και όχι η ομοφοβία που μέχρι το 1990 και συγκεκριμένα 17 Μαΐου του 1990 θεωρούταν ασθένεια από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι το πιο κοντινό μου πρόσωπο, αυτό που ανέφερα, τελικά κατάλαβα ότι μπορεί να κάνει παρέα με την διαφορετική φίλη μου. Ότι μπορεί να δημιουργήσει μια φιλική έως πολύ καλή σχέση μαζί της. Καθώς της χάρισε απλά μερικές ώρες ώστε να τη γνωρίσει πραγματικά. Οπότε την επόμενη φορά που θα βρεθεί στο δρόμο σας κάποιος ομοφιλόφιλος άνθρωπος, μην σταματήσετε και ρισκάρετε. Σκεφτείτε ότι είναι ίδιος με όλους μας. Και έτσι, το καραβάκι μου φεύγει και από την ομοφοβία και φτάνει στην ξενοφοβία. Ξενοφοβία, δυστυχώς, είναι το φαινόμενο που στις μέρες μας λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Στρέφεται ενάντια σε κάθε διαφορετικό και ξένο στοιχείο και τροφοδοτείται με υποτιθέμενες κρίσεις που μπορούν να χρεωθούν στους ξένους. Με πρώτα και κύρια θύματα, αθώους τυχόντες, που θα τύχει να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του θήτη τους. Η ξενοφοβία όμως δεν επηρεάζει μόνο τα θύματα της, αλλά και τους ίδιους τους θύτες της. Μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να ενσωματώσει μεθοδευμένα, παραγωγικά και δίκαια πάνω απ' όλα το ξένο, καταδικάζει την ίδια της μοίρα. Με πρώτα και κύρια θύματα, την ισότητα, την πολυφωνία, την πολιτική και κοινωνική συνείδηση. Και
αφού αναλύσαμε ουσιαστικά τις πηξίδες, θα ήθελα να σας οδηγήσω και να καταλήξουμε μαζί στα εξής απλά συμπεράσματα. Το διαφορετικό και το ξένο είναι ακριβώς αυτό που περιγράφουν οι λέξεις. Αν εμείς αλόγιστα και ανώριμα τα χαρακτηρίσουμε βασικά με αρνητικές έννοιες, τότε αργά ή γρήγορα θα γίνουμε οι ίδιοι θύματά τους. Καθώς θα τα κλείσουμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, ούτε εμείς οι ίδιοι θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναεξετάσουμε ως πιο χρήσιμα στοιχεία. Αλλά ούτε και εκείνα θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τον δικό μας πολιτισμό. Ομαδοποιώντας και γενικεύοντας ιδέες και ανθρώπους, μας κάνει καχύποπτους, όσο δεκτικοί και αν θέλουμε να είμαστε. Είναι η φυσική μας κλίση στο να αποδεχτούμε το εγώ μας και τον κόσμο μας. Αχ, κόλλησα. Το έχω. Λοιπόν, το έχω. Λένε πως... Αν δεν αποδεχτούμε το διαφορετικό και το ξένο, τότε καταλήγουμε να έχουμε μία άγονη και στενή σχέση για την ίδια μας τη ζωή. Λένε πως αν αποδεχθείς το ξένο και το διαφορετικό, τότε χάνεις ένα κομμάτι σου. Και είναι αλήθεια. Χάνεις το περιττό, το αρνητικό. Αυτό που δεν θα σε βοηθήσει να υποδεχθείς το καινούριο, το διαφορετικό και το ξένο. Σας ευχαριστώ.